Είχαμε και εμείς την εντύπωση. Θα τα πω βροντερά. Είχαμε λοιπόν και εμείς την εντύπωση ότι θα γίνει κάποια ενημέρωση από εκπρόσωπο του ΦΟΣΔΑ για τα στοιχεία και τους πίνακες τους οποίους παρουσίασε. Προκύπτει νομίζουμε ότι στην πραγματικότητα οι τρεις ΜΕΑ, οι τρεις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων είναι αυτές οι οποίες προχωράνε στην υλοποίηση και στην ολοκλήρωσή τους. Τα υπόλοιπα έργα φαίνεται ότι βρίσκονται σε πιο πρωτογενές στάδιο ή ορισμένα καρκινοβατούν. Θεωρούμε καταρχήν ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων από την άποψη η οποία ήδη τέθηκε καταρχήν του ενδεχομένου καύσης, για το οποίο και εμείς στην πλευρά μας θέλουμε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου τώρα. Είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα, μολονότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις γενικώς και είχαν απασχολήσει και παλιότερα ότι δεν είναι ρυπογόνα αυτή η καύση, δεν είναι καρκινογόνα ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Έχουμε υπόψη και επικαλούμε και δημοσίευμα, ρεπορτάζ του Deutsche Welle, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και στην Ελλάδα, ότι στη Γερμανία έχει ανοίξει ήδη μια συζήτηση σχετικά ακριβώς με το πόσο αυτού του είδους η καύση, μάλλον με το πόσο του είδους τα προϊόντα της είναι καρκινογόνα και άρα επικίνδυνα για την υγεία. Θεωρούμε δε ότι το ζήτημα της λειτουργίας των ΜΕΑ λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την ανακύκλωση καθεαυτή, με την έννοια ότι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν αυτές οι μονάδες προκειμένου να τις φτιάξουν μετά υλικό για πώληση, είναι υλικά τα οποία θα μπορούσαν να βρίσκονται στην ανακύκλωση και αποστερούνται, αν θέλετε, από τον όγκο των ανακυκλωσίμων υλικών. Η γενικότερη τοποθέτησή μας, η γενικότερη σκέψη μας ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι επειδή τώρα, πέρα από τα συγκεκριμένα αυτά δηλαδή που ήθελα να θίξω, ότι επειδή το θέμα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των ρήπων και ολοκληρώνω είναι ζήτημα πλούτου. Είναι πλούτος αυτό το πράγμα και το πώς αυτή η τεχνολογία θα λειτουργήσει σε υποφιλία των πελιτών είναι ένα ζήτημα που εξαρτάται από τη μη εμπλοκή ιδιωτών και κεφαλαίων σε αυτή τη διαδικασία, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε. Με ΣΔΙΤ δημιουργούνται οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και υπάρχουν και μια σειρά από παράπλευρα. Δεν υπάρχουν συνεισήγηση εδώ, αλλά γνωρίζουμε για τις εταιρείες, τους φορείς διαχείρισης ιδιωτικού, στην ΕΑ κτλ. Που συμμετέχουν. Άρα είναι ένα θέμα το πώς οι ιδιώτες, η κερδοφορία, το κεφάλαιο θα μείνουν έξω από αυτή την ιστορία και εδώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το βιώσει ο λαός, πολύ φοβόμαστε, διότι μέσα από τέλη και τα δημοτικά τέλη θα πληρωθούν όλα αυτά τα έργα. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι τόσο ο περιφερειακός σχεδιασμός όσο και ο εθνικός σχεδιασμός στην πραγματικότητα είναι εξειδίκευση και εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα λειτουργεί, ούτως ώστε το αγαθό τελικά της ανακύκλωσης να είναι αντικείμενο εμπορίου για την κερδοφορία αυτών ακριβώς, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές και οι βασικότεροι υπεύθυνοι για όλα τα αρνητικά φαινόμενα που έχουμε στο περιβάλλον.